Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά έχει τελειώσει εδώ στο ΔΑΚ Κοζάνης το παιχνίδι για την 11η αγωνιστική του δεύτερου μήνου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Κοζάνη Θύελλας Αρακοινών 3-0. Μαζί μου έχω τον Αλέξανδρο τον Καραγιάννη. Αλέξανδρε, πολύ σημαντική θεωρώ νίκη και χρονικά και σύμφωνα με την ξεκίνησε το πρωτάθλημα πάλι. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Καλησπέρα για από μένα. Θέλω να φέρω καταρχήν χρόνια πολλά καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο μάτς για εμάς. Ήταν από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Δυσκολευθήκαμε λίγο στην αρχή, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δίναμε το ρυθμό μας σιγά σιγά και βρίσκαμε τα πατήματά μας μετά και από την μεγάλη εποχή που είχαμε ενός μήνα. Ήταν μια σημαντική, ήρθε δίκαια η νίκη που μπορώ να πω. Και όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα για μας είναι τελικός. Έχει μειωθεί και η βαθμολογία από την κορυφή και κοιτάμε ένα-ένα τα παιχνίδια σαν τελικό. Τελικά, όσοι δεν πιστεύανε ότι η Κοζάνη θα αναρριχθεί πολύ γρήγορα στη βαθμολογία και στις εμφανίσεις, νομίζω κάναν λάθος. Και βλέπουμε ότι η ομάδα έχει και συνοχή και πολύ καλό κλίμα και βγάζει και πολύ καλή απόδοση στο παιχνίδι της. Δυσκολευτήκατε λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ναι, για την αρχή του πρωταθλήματος αφοσιβδούσαν τους εαυτούς μας και ο κόσμος που ερχόταν έβλεπε ότι είχαμε το δικό μας ρυθμό, απλά δεν μας έβγαιναν οι φάσεις και οι ευκαιρίες να κερδίσουμε, και έτσι με μια ευκαιρία των αντιπάλων χάναμε τα παιχνίδια. Βάλαμε το κεφάλι κάτω, δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτούς τους δύο μήνες τους τελευταίους και η ομάδα βρίσκεται εκεί που αξίζει και πιστεύω θα πάμε και στην κορυφή σε λίγο καιρό. Και ο κόσμος? Το κόσμο μπορώ να το πω ότι θέλουμε πιο πολύ στήριξη. Έρχεται από τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερο τον κόσμο κοντά μας. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ και καλή συνέχεια, καλή πορεία χωρίς τραυματισμούς για όλα τα παιδιά. Να είστε καλά επίσης. Εμείς συνεχίζουμε από το ΔΑΚ Κοζάνης και δίπλα μου έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον αμυντικό της Κοζάνης, τον Θωμά τον Πυρίτζο. Θωμά, σημαντική νίκη, δίκαιη νίκη. Και με δύο λόγια, πώς συνδέεστε εσύ με τα δικά σου μάτια το παιχνίδι? Σίγουρα ήταν μια σημαντική νίκη. Προερχόμασταν από αποχή σχεδόν 1,5 μήνα. Και χρειαζόμασταν πολύ αυτή τη νίκη μετά το στραβοπάτημα που έκανε το Μακεδονικός, έτσι ώστε να μειώσουμε τη διαφορά από την πρώτη θέση. Θεωρώ ότι ήμασταν αρκετά καλύτερο από τον αντίπαλο. Από το ημίχρονο κιόλας, παρόλο που ήταν 0-0, χάσαμε κάποιες κλασικές ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε στο δικό μας ρυθμό, συνεχίσαμε με ηρεμία. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα, καταφέραμε με κάποιες καθαρές φάσεις να κάνουμε το 1-0 και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι λύθηκαν και τα πόδια μας και άνοιξε το σκορ. Η διαφορά από την κορυφή μειώθηκε και η υπερπροσπάθεια που κάνατε τις τελευταίες αγωνιστικές φέρει καρπούς. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ομάδα της Κοζάνης? Σίγουρα η ομάδα της Κοζάνης έχει δημιουργηθεί με στόχο την κορυφή, να μην κρυβόμαστε. Μπορεί τα πράγματα να μην πήγαν όπως θέλαμε στην αρχή, αλλά θεωρώ ότι η ομάδα έχει βρει το δρόμο της, αγώνα με αγώνα. Κάνουμε καθαρό πρωταθλητισμό, πρέπει να γίνουμε πόνο για τις νίκες. Παρόλο που μείναμε πίσω στην αρχή, θεωρώ ότι η ομάδα έχει βρει ρυθμό αυτή τη στιγμή και ίσως και η διακοπή να μην μας έκανε τόσο καλό, γιατί είχαμε μπει σε ένα momentum με νίκες. Και θεωρώ ότι μετά από αυτή τη νίκη θα συνεχίσουμε έτσι και κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας. Αγώνα-αγώνα, ώστε να παίρνουμε το τρίποντο και πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος να είμαστε εμείς πρωταθλητές. Θέλω να σε ευχαριστήσω για εδώ που ήσουν στην παρέα της αθλητικής ανασκόπησης. Θωμάς Πυρίτζαος εδώ μαζί μας. Καλή συνέχεια, Θωμά. Καλή πορεία στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εμπλουτίζεται η παρέα μας εδώ από το ΔΑΚ Κοζάνης. Δίπλα μου ο Δημήτρης Κυριακίδης. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Δημήτρη στην αθλητική ανασκόπηση. Δημήτρη, δίκαιο το αποτέλεσμα, σημαντική νίκη. Βιαστήκανε κάποιοι να πούν ότι η Κοζάνη τελείωσε και εσείς δείχνετε το αντίθετο? Σίγουρα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη και από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μας. Όπως είχα πει και παλιότερα, κάναμε ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλες απώλειες. Κάθε παιχνίδι για μας είναι τελικός. Νομίζω ότι ήταν δίκαιη η νίκη. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε πολλές καταστάσεις, ευκαιρίες για γκολ και αυτό που κοιτάμε αυτή τη στιγμή είναι το επόμενο παιχνίδι που είναι σε τρεις μέρες από τώρα, πάλι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τα Ρεβενά. Η διαφορά από την κορυφή μειώθηκε και μειώθηκε αισθητά χάρη στα συνεχή επιτυχή αποτελέσματα που έχει η ομάδα της Κοζάνης.
Όλο αυτό το διάστημα που είχαμε αποχή, τι ήταν αυτό που εισέπρατες από την ομάδα, γιατί βλέπουμε ας πούμε ότι έχει αλλάξει άρδιν και το κλίμα και η ψυχολογία των συναθλητών σου και των ποδοσφαιριστών της Κοζάνης. Υπάρχει κάποια συνταγή ή είναι ο κοινός στόχος και σκοπός? Ο στόχος από την αρχή ήταν η άνοδος στην Super League 2. Όμως δεν ξεκινήσαμε καλά, μας επηρέασε, αλλά νομίζω ότι μέσα από τη δουλειά και μέσα από το πείσμα όλων των ποδοσφαιριστών δείχνουμε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο. Είμαστε καλή ομάδα, έχουμε καλή ποιότητα παιχτών. Σίγουρα μας επηρέασε το ξεκίνημα, αλλά στο ποδόσφαιρο κανένας δεν έχει πάρει πρωτάθλημα τις πρώτες 5 και 6 αγωνιστικές. Έχουμε ακόμα ένα πολύ μεγάλο γολγοθά μπροστά μας, πολλοί αγώνες και είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε και στη συνέχεια να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη διαφορά και να πετύχουμε το στόχο μας. Η διαφορά στην ομάδα Δημήτρη δεν είναι πολύ μεγάλη από ό,τι βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Είναι ένα πρωτάθλημα μικρό σε αγωνιστικές και βλέπουμε και ότι κάθε αγωνιστική προσφέρει και διαφορετικά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Και σήμερα πάλι και από τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων, θεωρείς ότι η σταθερότητα θα είναι ο παράγοντας που θα οδηγήσει στο τέλος την ομάδα στην κορυφή? Έτσι ακριβώς. Το κάθε παιχνίδι πρέπει να το βλέπεις με την ίδια σοβαρότητα. Όλες οι ομάδες έχουν στόχο, άλλες την άνοδο, άλλες τη σωτηρία. Όλα τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όποιον αντίπαλο υποτιμήσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το πληρώσεις. Εμείς δεν έχουμε υποτιμήσει κανένα αντίπαλο και νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη. Η ομάδα βρίσκει τον δρόμο της. Αρχίζουν να βγαίνουν πολλοί αυτοματισμοί, φαίνεται, και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται. Και θέλω να μου πεις και λίγα λόγια για τον κόσμο, την παρουσία του κόσμου στο γήπεδο, αν και έχουμε περιορισμούς λόγω του κορονοϊού. Ο κόσμος περιμένει πολλά γενικότερα από την ομάδα. Έχει καλλιεργηθεί μια προσδοκία μεγάλη για την ομάδα μετά από πολλά χρόνια. Φυσικά έχει ποιοτικό ρόστερ και ο κόσμος προσπαθεί με νύχια και με δόντια να είναι εδώ παρόν στο γήπεδο. Και η σημερινή του παρουσία δείχνει κάτι, νομίζω. Έτσι ακριβώς είναι. Είδαμε και στα πρώτα παιχνίδια και ειδικά σε ένα παιχνίδι κυπέλου πόσους πολλοί κόσμος είχε έρθει. Αν δεν κάνω λάθος, με τον Άγιο Νικόλα. Νομίζω ότι μπορεί να θύμισε και παλιές εποχές. Το χαρήκαμε πάρα πολύ αυτό. Σίγουρα μέσα από τα αποτελέσματα θα ξαναέρθει ο κόσμος. Αυτό θέλουμε και εμείς σαν ομάδα, σαν παίχτες. Το να παίζεις με άδεια γήπεδα είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτή είναι και μια προσπάθεια όλων των παιχτών να ξαναφέρουμε τον κόσμο πίσω. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ για ακόμα μια φορά εδώ στην παρέα της Αθλητικής Ανασκόπησης, ο Δημήτρης Κυριακίδης. Από το ΔΑΚ Κοζάνης, για την κάμερα της Αθλητικής Ανασκόπησης, Παύλος Καλεμγερίδης.